Νέα δεδομένα σχετικά με το εργοστάσιο καύσης σκουπιδιών που σχεδιάζεται να λειτουργήσει στη δεύτερη βιομηχανική περιοχή του Βόλου δημιουργούν τα όσα υπόθηκαν στη χθεσινή συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Βόλου Πάνου Σκοτεινιώτη με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Η Υπουργός Τίνα Μπιρμπίλη ενημέρωσε ότι επιστρέφεται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συγκεκριμένη επένδυση, καθώς πρέπει να αποσαφινιστεί συνολικά ο κύκλος λειτουργίας της μονάδας. Ενώ η Υπουργός εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις και για το είδος της πρώτης ύλης που θα εισάγεται από την Ιταλία. Η θέση που από την αρχή είχαμε διατυπώσει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται το εργοστάσιο αυτό ως μια σημειακή μονάδα που παράγει ενέργεια, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά το περιβαλλοντικό θέμα από την παραγωγή της πρώτης ύλης μέχρι την λειτουργία του εργοστασίου. Αυτή η θέση υιοθετείται απολύτως από το Υπουργείο και είναι και συμβατή, πρέπει να σας πω, και από εκεί και εμείς αντίστοιχα τα επιχειρήματα, με την πάγια πια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, που λέει ότι τα περιβαλλοντικά θέματα δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ιταλία, μια δεύτερη στον Αστακό, μια τρίτη στην Αθήνα. Αυτό δημιουργεί κινδύνους να μην αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα και σε όλες τους. Στη χθεσινή συνάντηση, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι σε 15 μέρες θα είναι έτοιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου, ενώ σε ό,τι αφορά στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ο κ. Σκοτεινιώτης έθεσε το ζήτημα της φιλοξενίας παραγωγικών δραστηριοτήτων κατά μήκος του Περιφερειακού. Για το Προεδρικό Διάταγμα Πηλίου, η κ. Μπιρμπίλη τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο της, ενώ για το θέμα της βαμβακουργίας ζητήθηκε να εξευρεθεί χρηματοδότηση ώστε να γίνει κατεδάφιση των εφιστάμενων κτηρίων. Για τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων του λιμανιού, ο κ. Σκοτεινιώτης επεσήμανε την ανάγκη να είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρή για την προστασία της συνοικίας παλαιού λιμεναρχείου, ενώ τέλος, ό,τι αφορά στο μείζον θέμα της αέριας ρύπανσης, η Υπουργός ανακοίνωσε ότι ο Βόλος συμπεριλαμβάνεται στις πόλεις όπου θα οργανωθεί ένα ενιαίο δίκτυο μέτρησης, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση της κοινής γνώμης. Από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων μας, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα για την πρόθεση λύσεων σε χρονίζοντα προβλήματα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Σε μια εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία και επιδιώκουμε και νομίζω το πετυχαίνουμε μέρα με τη μέρα να καταστήσουμε τον Δήμο του Βόλου αξιόπιστο συνομιλητή και με ειδικό πολιτικό βάρος σε όλα τα κέντρα αποφασίου.